σας, μάμα μία ταξιδιάρα σήμερα και σας έχω τηγανόπιτες αράβικες. Αλλά όχι έτσι απλά τηγανόπιτες αράβικες, επειδή εκεί βάζουν μόνο λευκό τυράκι και τις τηγανίζουν. Εγώ αποφάσισα να μπλέξω την Ανατολή με τη Δύση και να κάνω το ζυμάρι της τηγανόπιτας που το αγαπώ πάρα πολύ συχνά και το κάνω, το αγαπώ πάρα πολύ και το κάνω πολύ συχνά στο σπίτι με διάφορες γεμίσεις που έρχονται από την Ευρώπη. Δύο γεμίσεις έχω από την Ελλάδα μας που είναι με φέτα η μία και η άλλη είναι με κασέρι. Έχω μία έτσι πιο αυστριακή με κολοκύθα και μήλο, καστανή, ζάχαρη και κανέλα και έχω και μία αγγλική με τσένταρ και ζαβονάκι. Οπότε ας ξεκινήσουμε κατευθείαν τη διαδικασία γιατί έχουμε να κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτα θα φτιάξουμε το ζυμαράκι μας και όσο φτιάχνετε το ζυμάρι θα παιδεύουμε στο τηγάνι μας έτσι ώστε σε ένα μικρό κατσαρολάκι την κολοκύθα έτσι ώστε να μπορέσουμε να την αφεδατώσουμε όσο περισσότερο γίνεται και να την γλυκάνουμε. Ξεκινάμε λοιπόν. Γάλα. Και γιαούρτι στραγγιστό, βεροκριτικό και τα δύο. Από πέρυσι κοντά μας. Το όνομα μου αρέσει πάρα πολύ, το βεροκριτικό. Αυγουλάκια, αγροκτήματα Κρήτης. Μα μόνο Κρήτη έχω εδώ πέρα σήμερα. Μάλλον είναι τηγανόπιτες κριτικές. Αλάτι. Να την αλατίσετε. Της αρέσει να είναι αλμυρή αυτή στις βάσεις. Θα βάζουμε όλα μαζί τα υλικά. Τώρα θα βάλουμε αλεύρι από τους μήλους Κρήτης. Είναι βιολογικής γεωργίας για όλες τις χρήσεις. Θέλει 3 σκούπες. Θα το κατεβάσω τώρα να αρχίσει να δουλεύει σιγά σιγά για να μην κάνουμε εδώ πέρα χαμό. Και να απορροφάει το αλεύρι. Και συμπληρώνω. Δεν πειράζει, και αυτό θα χρειαστεί που έπεσε κάτω. 3. Πολύ ωραία. Είμαστε σε καλό δρόμο, οπότε ας ξεκινήσουμε εδώ πέρα να κάνουμε την επόμενη διαδικασία μας, που είναι να καραμελώσουμε την υπέροχη κολοκύθα που έχουμε τρίψει μαζί με τα μήλα. Βάζω την κολοκύθα, την έχω εδώ εγώ τριμμένη. Θα την τρίψετε στον τρίφτη σας ή αν έχετε κάποιο πολυμηχάνημα σαν αυτό που έχω εγώ εδώ πέρα. Χαμηλή φωτιά. Συμπληρώνω το μπέικινγκ. Και είναι ουσιαστικά το μόνο προωθητικό που έχουμε για να ανέβουν λίγο οι πιτούλες μας. Μπορείτε, αν θέλετε, να βάλετε και ένα κουταλάκι ξύδι. Και τρίβω και τα μήλα. Οπ, λάθος. Το μήλο το έχουμε πλύνει καλά, ούτως ή άλλως αν έχετε τέτοιο μηχάνημα μένει πάνω το φλούδι και αν πέσει και λίγο φλούδι, μέσα δεν πειράζει. Μόνο χρώμα θα μας δώσει. Τέλεια. Δεν το στραγγίζουμε το μήλο, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία να τα στραγγίσουμε γιατί θέλουμε τη γεύση. Βάζουμε και το ζουμάκι, μόνο το ζουμάκι βέβαια, έτσι, όχι και το εξάρτημα. Βάζουμε και το ζουμάκι μέσα γιατί αυτά, έτσι όπως θα τα βάλουμε εδώ πέρα τώρα, θα το εξατμίσουν το νερό τους. Τα έχω βάλει αρκετά χαμηλωμένα βέβαια. Λίγο πιο δυνατά θα μπορούσα να τα βάλω, για να δω. Μια χαρά είναι. Εκεί.
Έχω ένα πολύ ωραίο ζυμαράκι. Θα το δω λίγο. Κολλάει λίγο, οπότε, επειδή δεν τα βάζα γεμάτα, τις τρεις σκούπες, συμπληρώνω έτσι λίγο και ξαναβουτάω μέσα. Το δουλεύω λίγο γρήγορα τώρα, για να το ξεκολλήσω τα τυχώματα. Χαμός. Τέλεια. Τι ωραία που μυρίζει το μήλο με την κολοκύθα. Πολύ ωραία. Μια πολύ ωραία ζύμη, την οποία θα τη βάλω πάνω στον πάγκο μου με αλεύρι και αν χρειαστεί να προσθέσω αλευράκι, θα το κάνω τώρα, πάνω στον πάγκο. Για να το βγάλουμε και αυτό. Όχι, δεν νομίζω να χρειαστεί. Πάντα το χέρι χρειάζεται, μία, δύο... στροφές να το ρίξουμε και με το χεράκι, είναι χρήσιμο. Πόπο, είναι πολύ αφράτη η ζύμη. Είναι σαν σύννεφο. Πόσο τις αγαπώ αυτές τις γιαουρτάτες, τις ζύμες του γιαουρτιού. Πολύ ωραία. Δεν έχει μέσα βούτυρο, δεν έχει μέσα λάδι. Το μόνο που έχει είναι αυγό. Γάλα και γιαούρτι. Λίγο ακόμα. Αλευράκι έτσι στα χέρια μου. Και την αφήνω εδώ λίγο, κομμένη στα δύο. Μέχρι να πλύνω τα χεράκια και να ασχοληθώ λίγο με την κολοκύθα μου. Τώρα... η κολοκύθα και το μήλο έχουν βγάλει όλα τους τα υγρά. Και τα έχουν ξενερωθήξει μέσα, δηλαδή έχουν αφυδατωθεί κατά κάποιο τρόπο. Δεν θα μας το βγάλουν στο ζυμάρι μας. Θα βάλουμε καστανή ζάχαρη. Κρατάω λίγο μήπως χρειαστεί. Και θα βάλουμε και κανέλα. Είναι καταπληκτικά φιλαράκια. Αυτά, κανέλα, μήλο και κολοκύθα κάνουν σούπερ παρεάκι. Ναι, θέλω λίγο ακόμα ζάχαρη. Τι νομίζετε, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολη η γέμισή μας. Αυτό ήτανε. Λίγο ακόμα ζάχαρη. Και στην άκρη. Πολύ ωραία. Για να δοκιμάσουμε. Κάντε την αυτή γέμιση, είναι τέλεια γλυκιά και μπορείτε να την κάνετε και πίτα. Λοιπόν, κλείνω εντελώς τη φωτιά μου και γυρνάω στο ζυμάρι μου. Βάζω το ένα εδώ. Και αυτό που κάνω είναι να ανοίξω... Κοιτάξτε πόσο εύκολα ανοίγει. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι είμαστε καλά τώρα. Κόβουμε λοιπόν. Το ξαναχρησιμοποιούμε αυτό το ζεμαράκι, ε. Άμα του δώσω λίγο από εδώ μπορεί να βγάλω. Όχι, δεν βγάζω. Άλλη μία. Οριακά βγήκε αυτή. Ωραία. Θα ξανανοίξουμε. Και να κάνουμε πρώτα την εγκλέζικη, έτσι λίγο. Και λίγο τσέντα. Γυρνάμε το κάτω φύλλο πάνω και κάνουμε αυτό το πάτημα.
Οπότε την κλείνουμε με ασφάλεια την πιτούλα μας. Και έχει και ωραίο σχέδιο. Θα το κάνω αρκετές φορές να το ξεσηκώσετε, να το δείτε. Κουκλί! Κουκλί! Ας κάνουμε άλλο ένα τέτοιο. Όχι, είναι πολύ μεγάλο αυτό. Άρα αυτό θέλω. Ωραία. Και λίγο τσέντα. Λίγο. Τώρα εγώ δεν μπορώ να πιάσω λίγο. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το χέρι. Είναι μάλλον εκπαιδευμένο στο πολύ. Και γυρνάμε. Μπορεί να σας δίνετε, να σας δημιουργηθεί ότι γιατί δεν το κάνει με το πιρούνι και κάθεται τι κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί θα σας πω αμέσως. Παίρνοντας το, αν το κάνουμε με το πιρούνι, επειδή είναι δύο εδώ, δεν θα κολλήσουν τόσο καλά με στο τηγάνι, δεν είναι φούρνου, θα μας ανοίξουνε. Ενώ έτσι ασφαλίζω το ζυμάρι μου να μην μου ανοίξει με στο τηγάνι. Και δεν είμαι και σίγουρη 100%, μην νομίζετε ότι δεν θα ανοίξει. Μπορεί κάποια να ανοίξουν, να μην τα έχω πατήσει σωστά. Τι να κάνουμε τώρα. Θα κάνουμε λίγο με τυρί κρέμα. Ωραία. Και λίγο κασεράκι. Ένα κίτρινο τυρί θέλω. Τώρα έβαλα εδώ πέρα κασεράκι. Βάλτε εσείς γραβιέρα. Βάλτε ένα τυρί κίτρινο της αρεσκίας σας. Κοιτάξτε το, γιατί μπορεί να το κάνω και γρήγορα, δεν ξέρω, ίσως πρέπει να το πάρω το επόμενο λίγο πιο αργά για να το δείτε το πιάσιμο, πώς το κάνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ γενικά στις κλειστές τάρτες αυτό και είναι κάπως το πιάσιμο και τις καλτσόνε. Γίνεται έτσι. Θα κάνουμε άλλο ένα βέβαια, αφού έχω εδώ πέρα ζυμαράκι. Ελπίζω να το κάνω πιο σιγά τώρα και να το έχετε καλύτερα. Πάνω, μέσα. Πάνω, μέσα. Ωραία. Είναι πολύ εύπλαστο το ζυμαράκι. Γενικά δεν θα σας δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Εδώ έχει μείνει ένα μοναχούλι. Θα ανοίξω και άλλο. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Αν χρησιμοποιήσετε αλεύρι που είναι προϊόν βιολογικής γεωργίας από τους Μήλους Κρήτη, θα βάλετε 3,5 φλιτζάνια αλεύρι. Αν χρησιμοποιήσετε ένα απλό για όλες τις χρήσεις από τους Μήλους Κρήτη, αν και δεν νομίζω ότι πρέπει να τα αγοράζουμε και να τα προτιμούμε τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας και τα άλλα είναι εξίσου καλά, αλλά εντάξει, εγώ τώρα πλέον το έχω κάνει καθημερινότητα στην κουζίνα μου αυτό το προϊόν, θέλω να βάλετε 3. Ανοίγουμε και το δεύτερο φιλαράκι. Δεν είναι ένα δύσκολο φύλλο για να το ανοίξετε, μην φανταστείτε ότι είναι σαν το χωριάτικο. Με ένα απλό πλάστη το ανοίγετε όλες, πιστέψτε με. Δεν θα σας έδινα κάτι πολύ δύσκολο να κάνετε. Αυτά τα λέω για τα νέα κορίτσια μου, γιατί τα παλιά μου τα κορίτσια και τα αγόρια τα μεγαλύτερα ξέρουν να κάνουν τα πάντα. Και εμείς προσπαθούμε να γίνουμε σαν κι αυτούς. 3, 4, τώρα πρέπει να τελειώσω με μονό αριθμό. 5, 7, 8, 9. Μάτω. Και ένα που έχω εκεί 10, άρα κάνω άλλα 5. Θα κάνω 3 γλυκά. Γιατί έχω μέσα μία λιχούδα την πικάκι, η οποία θέλει τα γλυκά. Θέλει αυτό με την κολοκύθα, είναι τα αγαπημένο της. Τέλεια. Ένα κουτάλι. Κοιτάξτε πώς είναι η γέμιση μας. Βλέπετε, έχει χάσει σχεδόν όλα τα υγρά του. Έχει κρατήσει αυτά τα οποία θέλουμε. Εδώ θα το βάλω. Λίγο πιο μεγάλο.
Ωραία. Θα πάρω ένα μικρό πιατάκι για τα γλυκά. Και πάλι. Και μερεντούλα μπορείτε να βάλετε μέσα και ξηρούς καρπούς μπορείτε να βάλετε μέσα. Και ξηρά φρούτα μπορείτε να βάλετε μέσα. Δηλαδή μία πολύ ωραία που θα έκανα εγώ, αν ήθελα να κάνω και άλλη γλυκιά, θα ήταν με ξηρά φρούτα, ένα μίξ ξηρών φρούτων, με κανελίτσα, με τριμμένο αστηροειδή γλυκάνισο, με καστανή ζάχαρη. Αυτά έχουν μία υγρασία, τα δαμάσκηνα, τα βερίκοκα έχουν μία υγρασία από μόνα τους. Τελειώσαμε και με τα γλυκά, τα βάζω εδώ στην άκρη. Και τώρα, τη βασίλισσα της Ελλάδος, λευκό τυρί, χονδράκι, αφή χονδράκι. Κάνει φοβερή παρέα με τη ρίγανη, το ξέρουμε όλοι. Θα του τρίψω εγώ και λίγο πιπεράκι. Βλέπετε, έχω βάλει και ελίτσες δίπλα. Έχω βάλει και ντοματούλα. Και γυρνάω. Όταν θα το κάνετε μία φορά αυτό το ζυμαράκι για τις τηγανόπιτες, θα το αφήσετε δύσκολα στην άκρη, θα το έχετε σε πρώτη εκτέλεση, σε παιδικά πάρτι, σε παρεάκια με φίλους που κάνουμε τα βράδια Champions League, πώς τα λένε αυτά. Είμαστε ok. Οπότε βάζω αυτό στην άκρη και βάζω φωτιά στο τηγάνι. Αφήσω μπουλάκι γκάζ. Τώρα θα δείτε την αξία του γκαζιού. Το χρώμα, τη γρηγοράδα. Λάδι τέρα κρέτα μπόλικο. Θέλουμε μπόλικο λάδι εδώ. Πολύ ωραία. Και περιμένουμε τώρα να ζεσταθεί καλά το λάδι μας. Έχω κρατήσει ένα μικρό κομματάκι από το ζυμαράκι μου. Το βάζω μέσα. Όταν ανέβει πάνω, ανέβει και πάνω. Είναι σχεδόν έτοιμο το λάδι μας. Οπότε, ξεκινάω να βάζω. Θα τα ψήσω 3-3, γιατί όταν βάζουμε πάρα πολλά πράγματα στο τηγάνι, ρίχνουμε απρότομα τη θερμοκρασία. Εμείς δεν θέλουμε να συμβεί αυτό. Θέλουμε να ψηθεί σωστά, να μην μας λαδοπιούνε που λέμε. Οπότε τώρα τηγανίζουμε. Έχουμε μετριάσει τη φωτιά, γιατί το ζυμαράκι μας είναι χοντρούτσικο. Δεν είναι ένα πολύ λεπτό φύλλο όπως τα καλτσουνάκια μας που κάνουμε εδώ πέρα και δεν χρειάζεται να έχουμε πολύ χαμηλωμένη τη φωτιά. Πολύ ωραία. Ξαναγυρνάω. Θέλει 1-2 γυρισματάκια για να μην μας καούνε. Να ψηθούνε όμως, δηλαδή να πάρουν τη θερμοκρασία του ελαιολάδου, να πάρουν ωραίο χρώμα χωρίς να μας καούνε. Δεν κουνάμε πάνω από το τηγάνι, κορίτσια μου και αγόρια μου. Τέλεια, τέλεια, είναι τέλεια. Χαμηλά, χαμηλά. Ίσως να περιμένω και λιγάκι να πέσει για λίγο έτσι η θερμοκρασία του λαδιού μου. Δεν έχει χυθεί κάτι μέσα στο λάδι, οπότε συνεχίζω και φτιάχνω τα γλυκά. Αν είχε χυθεί κάτι μέσα στο λάδι, ζαμπονάκι, τυράκι, οτιδήποτε, θα το πέρναγα μία από μία σιτούλα. Εδώ πέρα δεν έχει τίποτα απολύτως παρά μόνο λίγο καμένο αλεύρι. Αυτό που προσέχουμε πάρα πολύ είναι... Τώρα έχω ζέστη εγώ εδώ πέρα και έχουν κολλήσει αυτά στο πιάτο. Είναι να είναι καλά τυναγμένα από το αλεύρι, να μην έχουν αλεύρι πάνω τους. Συνεχίζω λοιπόν, έπεσε λίγο, γιατί όλη η μαυρίλα αυτή που μένει μέσα στο τηγάνι είναι από το αλεύρι. Άμα αυτά με τη ζέστη από τα φώτα μου κόλλησαν λίγο στο πιατάκι, δεν πειράζει. Τηγανόπιτες αράβικες με διάφορες γεμίσεις. 1 αυγό αγροκτήματα Κρήτης Μανολιτσάκης, μισή κούπα γάλα Βέρο Κρητικό, 1 κεσεδάκι γιαούρτι Βέρο Κρητικό, 1 φακελάκι μπέικιν, 2 κουταλάκια του γλυκού αλάτι,
3,5 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις βιολογικής γεωργίας μήλι Κρήτης. Για την τυρόπιτα, 200 γραμμάρια λευκό τυρί άλμης αφιχονδράκι, πιπέρι και ρίγανη. Για την ζαμπονοτυρόπιτα, 4 φέτες ζαμπών και 200 γραμμάρια τσένταρ. Για την κασερόπιτα, 50 γραμμάρια κρεμμόδες τυρί και 100 γραμμάρια κασέρι. Γλυκές, 100 γραμμάρια κολοκύθα, 1 μήλο, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, καστανή ζάχαρη. Έτοιμα και τα γλυκά. Μπικά και ετοιμάσου. 3 έχω φτιάξει εδώ πέρα. Θα αφήσεις κάποιον άλλο να δοκιμάσει, φαντάζομαι. Πολύ ωραία. Καθόλου λάδι δεν ρουφάει μέσα αυτό το ζυμάρι. Αυτό να το θυμηθείτε. 1, 2, 3. Άχνη εδώ θέλει. Ωχ, πώς το αγαπώ αυτό. Και κανελίτσα. Μα είναι τόσο ωραία η μυρωδιά της κανέλας όταν έρθει σε επαφή με ζεστό ζυμάρι. Νομίζω ότι είναι η απόλυτη μυρωδιά. Όταν η κανέλα έρθει... Οπ, τα παίρνω και μία στα χέρια. Να είστε καλά. Νομίζω ότι θα τα φτιάξετε. Νομίζω ότι έτσι αυτή την μικρή μίξη που κάναμε ανεμεταξύ Ανατολής και Δύσης μας πέτυχε. Αύριο τώρα ξέρετε, γλυκό, sweet mama. Πολλά φιλάκια, γεια σας. Thank you.